παρουσιάσαμε ήδη τρεις διαφορετικούς τρόπους που μπορείς να κάνεις ένα πολύ βαρύ και μακρύ μαλλίσια και αυτό της Ελιάνας μας. Ναι. Από απλή αλογουρά το πρωί πας στο γραφείο, πας δεν ξέρω, στο πανεπιστήμιο, πας στη δουλειά σου, πας όπου θέλεις. Πώς μπορείς να την κάνεις ακόμα πιο επιβλητική, θα λέγα, την αλογουρά, φουντώνοντάς την τζι, ξάνοντας πάνω. Για το απόγευμα με ένα ωραίο ταγιέρ. Αυτό είναι και για βάφτιση, μη σου πω, ναι, και για κάτι, δηλαδή, και για κάτι ιδιαιτέρως καλό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα και γι' αυτό. Απλώς λέμε και μια δεύτερη εκδοχή. Ξέρεις τι ήθελα να δω, ρε παιδί μου. Ήθελα να δω αυτό το ξάσιμο που έκανες. Ναι. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Αν ένα χέρι άπειρο μπορεί να το κάνει μόνο το απέναντι από το μπαλκόνι του. Δηλαδή. Όχι εγώ. Αν και εσείς είστε πειραμένοι με το πόδι. Εγώ το μόνο που ξέρω να κάνω να το ξέρω το μαλλί. Αλλά... Όχι, θέλω να δω αν η Ελιάνα αυτό που της έκανε. Μπορεί να το κάνει μόνο. Για να δούμε. Πρέπει να φέρω εδώ τα πάνω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Περίμενε. Θέλεις να ξάσω τα πάνω ή τα από πίσω. Θέλω να ξάσεις αυτό το πρώτο κομμάτι. Αυτό εδώ το πρώτο κομμάτι. Όχι, Ελιάνα μου από μπροστά. Μπράβο, το μυστικό είναι αυτό. Όχι από μπροστά. Θέλουμε καλοχτενισμένο. Δεν πιάνει το χεράκι μου, γι' αυτό είμαι αχτένιστη. Δεν βλέπει τώρα η Ελιάνα. Αλλά τώρα σου κάναμε μάθημα, οπότε πρέπει να το μάθεις αυτό. Ελιάνα μου, όπως είναι έτσι το μαλλί, ναι, φέρνουμε το χεράκι σου. Ναι. Κρατάς την τζατσάρα και το κρεπάρουμε από μέσα στη ρίζα. Δεν το νιώθω, μισό λεπτό, δώστε το μου. Αγάπη μου. Το νιώθω. Έλα, πιάστο. Εδώ. Πιάστο, αγάπη μου. Το νιώσες, μπράβο. Το ξάνω. Ξάσε μαλλί. Δεν θέλει έτσι πολύ... Κατάλαβες, λίγο πιο αγαπησιάρικα. Ναι, παιδί μου, σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Μπράβο. Το μαλλί σου είναι. Θα το δει μετά κάποιος και θα το εκτιμήσει ότι το κάνεις ωραία. Μην βγεις η τρελή του Σαγιό. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι, τώρα καλύτερα. Ε? Όπως είναι, το χτενίζει. Θέλει λίγο, λίγο προπόνηση, Ελένη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να το κάνουν όλες οι γυναίκες. Γιατί και εγώ σε κάποιες φάσεις το έχω καταφέρει. Έχω βάλει ένα στεκάκι και έχω ξάσει λίγο τα από μέσα. Θέλει λίγο προπόνηση. Θέλει το κρεπάρισμα να γίνεται στη ρίζα και όχι απ' έξω. Mm-hmm. Για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Καταλαβες. Θέλει στη ρίζα. Λοιπόν, κάνω τώρα. Κάνουμε τώρα και την τρίτη μας εκδοχή. Τώρα το κάνουμε λίγο από μέσα το κρεπάρισμα. Γιατί θέλουμε για βράδυ ένα πιο κότσο, λίγο πιο κεντρικό, έτσι πιο βραδινό. Για να δω τι θα τις κάνεις. Για βράδυ ήταν και ο προηγούμενος. Αυτός θα είναι λίγο πιο πάρτι. Αυτός θα είναι λίγο πιο ξεζητημένο. Α, για πάρτι. Για μετά τη βάφτιση, δεξίως. Ναι. Έχεις το Σαμαρά, έχεις το Μπουλούμπαση. Σου κάνει 2-3 χτενίσματα, αγάπη μου. Για κάτσε να δω, μπορεί να κάνει και για γάμο, όχι μόνο, μην μείνουμε στις βαφτίσεις. Ναι. Για να δω. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, 2-3 κουλουράκια κάνεις, έτσι και αμέσως γίνεται, Ελένη μου. Κατάλαβες. Για να δω. Τώρα τα κάνω και λίγο πρόχειρα γιατί... Ξαναλέω ότι μας είπε πριν ο Τρίφωνος, γιατί το ρώτησα. Λέω, αν δεν έχουμε πολύ μαλλί σαν της Ελιάνας, πολύ και βαρύ μαλλί, όλοι βάλτε ένα ποστισάκι και κάνετε ακριβώς τα ίδια βήματα. Το θέμα να το βάλεις όμως το ποστίς, δηλαδή να σταθείς στο μαλλί. Αν δεν μπορείς, το κάνει ή στο κομμωτήριο της γειτονιάς σου το ποστίς και τα κάνεις άλλα μόνος. Κάτσε. Με βόηθα, Μελένη μου, σε παρακαλώ. Γιατί αυτό δεν είναι μαλλί. Πρέπει να είναι. Αυτό. Μην σταματιάσουμε. Λοιπόν, με 2-3 κινήσεις. Πρέπει να είναι κάτι σταθερό όμως, γιατί εγώ χορεύω όταν βγαίνω. Με 2-3 κινήσεις. Βουλιουκλάκι, Ρένα Βλαχοπούλου. Μενεγάκι, το έχει κάνει και μενεγάκι. Καλά, δεν το συζητώ, αλλά τώρα μιλάω για αυτά που ξέρει όλος ο κόσμος. Μενεγάκι δεν μπορώ. Κεντρική σακαλιστία. Κεντρική παρουσιάστρια. Για να δω. Α, κοίτα πώς είναι. Να πούμε ότι αν κάνει λίγο το χέρι μας, μπορούμε να κάνουμε πολύ εντυπωσιακά πράγματα, πάρα πολύ γρήγορα και οι γυναίκες μόνες τους. Και μην το φοβηθείτε. Μόνες γιατί στο σπίτι. Να πούμε ότι περισσότερες γυναίκες φοβούνται τόσο έντονα χτενίσματα γιατί δεν τα έχουν συνηθίσει στην εικόνα τους να τα βλέπουν. Αλλά είναι τόσο εντυπωσιακό αν τελικά βγεις έξω. Ωραία που τα λες, βρε Ελιάνα μου. Μπράβο, έτσι δεν είναι. Και εγώ μερικές φορές σκέφτομαι μήπως είναι πολύ κεντρικό αυτό για να βγω. Αλλά όσες φορές έχω πάρει ένα ρίσκο, έχω επιβραβευτεί. Για δες το, Ελένη μου, πώς σου φαίνεται. Θα της το κάνω νηφικό, μου αρέσει πολύ. Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε, Ελένη μου, έχω φέρει και κάτι άλλο. Περίμενε. Περίμενε, θέλω να δω τι θα. Αυτό το βάλεις και αυτό. Έτοιμη. Τι θέλω, νηφικιά. Α, τι θέλεις, νηφικιά. Λοιπόν, να βάλω και το άλλο που έχω φέρει. Μισό λεπτάκι, ένα-ένα. Μπράβο, έχουμε πολλά να δείξουμε. Ξέρω πρώτα ένα λουλούδι εδώ. Σωστό, Ελένη μου, σε βρίσκω. Κάπου εδώ, στα πλάγια, για να δω κάπου εδώ, μήπως εδώ, εδώ. Αυτή είναι η εποχή. Λίγο. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Αυτή ήταν η εποχή που βάζαν και τα λουλούδια στα μαλλιά. Δεν ήταν εποχή. Αυτά τα χτενίσματα είναι τωρινά. Βλέπουμε πολλές stars να χτενίζονται έτσι. Τζένιφερ Λόπερς, Ελένη Μενεγάκη. Με αρέσει γιατί με έβαλες δίπλα. Γιατί αγάπη μου, δεν κατάλαβα. Και πασαρέλες πολύ, ειδικά στις καλοκαιρινές. Τα λουλούδια ήταν παντού. Χτενίσματα που τα έχω κάνει άπειρες φορές.
Πώς φαίνεται. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει τι πολύ. Άλλο θα κάνεις, καλά. Επίσης, έχω φέρει και κάτι άλλο. Κοίτα εδώ. Ήρθε η ώρα. Είναι μια αφέλεια, γιατί εσύ έχεις και μεγάλο κουτελάκι. Σωστά. Ωραίο είναι και το μεγάλο κουτελάκι. Όπως λένε και οχτρή μου. Την έχεις στην τσάντα σου, Ελένη μου. Λες, μορδευγαίνω τώρα με την αφέλεια. Ναι, αλλά θα με γνωρίσει ο δικός μου μετά, άμα του φύγω έτσι και του πάω αλλιώς. Θα σε γνωρίσει. Εντάξει, ωραίο είναι και να με σε γνωρίζει και λίγο. Σωστό, για βάλει να δούμε πώς δείχνει. Λίγο. Έχει τρία κλειψάκια, είναι από το Stamper. Την έχω πάρει. Βάζει το κλειψάκι εδώ. Τσουπ. Έθιμη. Λες να μας αρέσει και να σου ζητάμε τέτοια. Μη μου πει. Μέχρι και αφέλει θα με βάλετε να κόψω. Α, αλλιώτη και εντελώς είσαι τώρα. Έτσι. Αφήνεις και λίγο. Όμως είναι πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα. Είχα κάποτε. Μέρες, είχες. Ναι. Μήπως θα το ξανασκεφτείς. Και είχα και ως παιδάκι. Δηλαδή, μήπως μαμά να το ξανασκεφτείς πουλάκι μου. Δες το λίγο. Κοίταξε, δεν βλέπω, Ελένη. Δεν χρειάζεται. Κάτσε να το φτιάξω λίγο. Σημασία έχει, εμείς τη βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σου πάει πολύ. Αχ, δεν το πιστεύω. Είναι λίγο ντίβα. Λίγο... Ενώ δεν πάνε σε όλες τις αυτά. Δηλαδή, έχω δει άλλες που τα έχουν βάλει και λέω, όχι, δεν μ' αρέσει, τις αδικεί. Εσένα σου πάει πολύ. Ελένη, κοίταξε να δεις. Αυτές είναι τώρα καλοκτενισμένες και έχω από πάνω και αυτό το, την υπερπαραγωγή και δείχνει. Και κάτω θα μ' άρεσε. Στο καθημερινό του λες. Και κάτω. Άρεσε. Και με μια απλή αλογουρά. Κοίτα τι ωραίο. Και ειδικά με την, με την αλογουρά μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ οι αφέλειες. Και να πω ότι είναι και πολύ στη μόδα οι αφέλειες. Σωστά. Είναι πολύ στη μόδα οι αφέλειες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι πιο σκούρο ένα δόν από το μαλλί σου και μ' αρέσει και πιο πολύ, μη σου πω. Όταν έρθουν οι άσπρες, θα πάμε για πιο σκούρα. Και όμως είναι πολύ ωραίο. Είναι αυτό το χρώμα. Τώρα που βλέπω και διαφημίζουμε το φοράει αυτή η Ελληνίδα που παίζει στο James Bond. Ναι, αυτό το χρώμα. Σωτηροπούλου. Αυτό το χρώμα ναι, που παίζει, αυτό εμένα. Το σοκολά, σκούρο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σοκολατή, ναι. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραίο. Θα κάνω μια ψηφοφορία αν τους άρεσε εδώ. Σήκω να μας χορέψεις τώρα το αγοριού αγάπη απέναντι, μου, αγάπη μου. Δεν θα χορέψω, αλλά μπορώ να σας δείξω. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Λοιπόν, για πάμε κανένα να μου πει. Τι έχει κάνει, κάτσε, γιατί έχω φέρει και κάτι άλλο έκπληξη στη φίλη μου. Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, κάνει stand-up comedy στη Θεσσαλονίκη και πού και πώς ξεκίνησε αυτό. Και τι ακριβώς κάνεις, δηλαδή. Κοίτα, ήταν μια ιδέα του φίλου μου του Κώστα του Μιναρετζή που είναι δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη. Μέψησε αυτός. Μαζί με την Όλεγα Βασιλιάδου, που είναι μια από τις καλύτερες τραγουδίες της Θεσσαλονίκης. Και αποφάσισα να το κάνω. Πού εμφανίζεσαι, τι στο είναι Cinema αυτό? Live Stage. Τι είναι αυτό, είναι σαν κλαμπ, ας πούμε. Ένας χώρος πολύ μοντέρνος, με τραγουδιστές από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίος κόσμος, με νεολαία που έρχεται να με δει και με έχει αγαπήσει. Και ούτε και εγώ το περίμενα ότι θα είχα τέτοιο... τέτοια αγάπη από τον κόσμο. Εσύ κάνεις ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα. Ωραία. Εδώ είδαμε κάποια πολύ γνωστά κομμάτια να τα τραγουδάς και εσύ και με όλον τον κόσμο κτλ. Εκτός από αυτό όμως μιλάς με τον κόσμο. Έτσι βγαίνω. Για πες. Γίνεται blackout. Την ώρα που βγαίνω γίνεται blackout και κάνω ότι δεν βλέπω, ας πούμε, και αρχίζω να πειράζω τον κόσμο, βγαίνει ένα κανόνι που με δείχνει, μιλάω με τον κόσμο, ο κόσμος με αντιμετωπίζει πολύ όμορφα. Στην αρχή δεν σου κρύβω. Δεν σου κρύβω, μπράβο, πες το, γιατί τα χάσα. Δεν σου κρύβω. Δεν σου κρύβω ότι πραγματικά ήμουνα χαμένος. Δηλαδή είναι ακόμα πιο δύσκολο και από το θέατρο. Να πω τα κείμενα και τη σκηνοθεσία μου έκανε ο Γιώργος ο Βάλαρης, που μου έκανε και το θέατρο. Ναι,
Συνεργαζόταν χρόνια με τον Νίκο τον Μουτσινά. Μπράβο, ναι, ναι. Και με βοήθησε. Τα κείμενα τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι, Ελένη μου, τα άμαθα. Πώς τα άμαθα, για πες. Θυμάμαι. Καλέ, τι ωραίο κόσμο που έχει η Θεσσαλονίκη, να τα πω λίγο. Τι ωραίος άντρες. Για να σε δω εσένα, αγάπη μου. Τι μαλλί είναι αυτό. Βγάλε λίγο τα πλάκα. Έχω και ένα μαστίγιο. Αχ, αγόρι μου. Τους κάνεις τέτοια. Ναι. Σε σένα βρήκα το δωρί μου. Και έλεγα να ανέβω στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το ακυρώνω. Έχει μαστίγια. Ανεβάζω και ένα... Θα πάμε ξύλο. Ανεβάζω και κάποιον επάνω. Και τι τον κάνεις. Και καλά είμαι ερωτευμένος μαζί του. Έλα, και του κάνω ερωτική εξομολόγηση. Γρηγόρη, έλα εδώ λίγο. Έλα εδώ, Γρηγόρη. Τι κάνω. Έλα λίγο, τι κάνεις. Φτάνεις τον πελάτη. Όχι, μένεις ντυμένος. Θα το κάνω. Αφού δεν ήθελες εσύ, Θοδωρή μου, δεν πειράζει. Δεν είπα δεν ήθελα. Εσύ δεν ήθελα. Αγάπη μου, πώς είναι το όνομά σου, πες μας. Γρηγόρης. Αχ, Γρηγόρης, αλλά το Τζίνο είναι καλύτερο. Τζίνο θα σε λέω. Τζίνο μου. Τζίνο εγώ. Τζίνο, όχι Τζίνα. Α, Τζίνο. Από πού είσαι, Τζίνο. Από πού είσαι, Τζίνο μου. Από τη Λάρισα. Από τη Λάρισα. Μ' αρέσει η Λάρισα. Τρελό. Γιατί είναι κοντά στην Καβάλα. Καταλαβαίνεις, Ελένη. Μια λάβη στα μάτια. Να σου πω, βρε, Τζίνο. Και με τι ασχολείσαι. Τίποτα. Πουλάω σουβλάκια. Σουβλάκια. Δεν μου κάνεις, βρε, Τζίνο. Εγώ θέλω έναν μπερνταλί. Καταλαβαίνεις. Μπερνταλί. Ναι. Με λεφτά. Ναι, έχει λεφτά, αγάπη. Γιατί τα σουβλάκια δεν έχουν λεφτά τώρα. Να σου πω κάτι. Βάλε, σε παρακαλώ. Βάλε το τραγούδι, μαέστρο. Ποιο λέω, Ελένη μου. Ποιο λες, καλέ μου. Της Μάρθα Καραγιάννη. Ποιο. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι. Θα είναι όμορφος πολύ, θα βάζει και κολόι. Καλά, δεν έχω και φωνή. Δεν με πρόλαβε. Δεν με πρόλαβε, παντρεύτηκα. Να σου πω, Βεντζίνο μου, και πόσο μεγάλος είσαι. Είμαι. Στην ηλικία, Βρετζίνο. Για την ηλικία θα έλεγα, Βρετζίνο. Ναι. Στο ρόλο. Στην ηλικία. Τι θα σου έλεγα, Βρετζίνο. Σταμάτα. Για πες μου. 42. Αχ, το νούμερό μου. Πώς θα λέει, μου κάτσε. Παιδιά. Έγινε. Είναι λίγο... Δεν μου λες και πώς αντιδρούν οι άντρες αυτοί που τους κάνεις την πλάκα. Κοίτα, μερικοί σηκώνονται και όποιος δεν σηκώνεται, παίρνω και μια γυναίκα. Και λέω, σήμερα ερωτεύτηκα γυναίκα. Σας την έφερα. Το έκανα γι' αυτό. Ανατροπές. Καλό. Καλό και ανατροπή. Και ποιες μέρες την εβδομάδα είσαι εκεί, Παρασκευή, Σάββατο. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Α, Πέμπτη Παρασκευή, ναι, είμαι Σάββατο. Ήδη 1,5 μήνα. Το κοινό μου υποδέχτηκε πολύ ωραία και δεν το περίμενα κιόλας. Γιατί δεν το περίμενα. Πολύ... Εντάξει, γιατί είναι πρώτη φορά που το κάνω και εμένα όλο αυτό είναι σαν σπουδή. Δεν πήγα έτοιμος εκεί. Δηλαδή, θέλω κι άλλο κι άλλο. Ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος. Εσύ τι αισθάνεσαι όταν τελειώνει τώρα το βράδυ. Τώρα θα κάνουμε και μια μικρή περιοδία. Τι εννοεί. Αυτό που κάνω θα το κάνω περιοδία σε κάποιες μουσικές σκηνές. Έχει κι άλλο. Εσύ δεν είδατε τίποτα. Κάνω και διάφορα άλλα. Όπως. Έχει. Κάνω τη Βλαχοπούλου με τον τρόπο μου. Ξέρεις. Το διασκεδάζει. Το διασκεδάζω. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ, ναι, μ' αρέσει. Είναι ένα πράγμα που το ήθελα πολύ. Απλά στο κομμωτήριο σου ξεφεύγουν καθόλου ατάκες από αυτή τη νυχτερινή παράσταση. Να σου πω την αλήθεια, έκανα πρόβες μες στο κομμωτήριο. Αυτά είναι. Το έχω για... Έλα, πες μου, οι πελάτησες. Οι πελάτησες με λατρεύουν, τους αρέσει να τα κάνω αυτά. Όταν είμαι σοβαρός, λέει καλά εσύ έτσι, εμείς σε θέλουμε, λέει, πιο τρελό. Ρε γαμώ το τι έχω πάθει. Όλοι μου λένε. Νομίζουν ότι είμαι τρελάρα, ενώ εγώ δεν είμαι και στη ζωή μου πολύ... Εντάξει, είμαι λίγο, αλλά δεν είμαι πολύ, λένε μου. Δεν είσαι πολύ, είσαι λίγο. Είσαι πάντως. Είμαι λίγο, εντάξει. Σου που μπορεί να μην έχεις τα κέφια σου. Άμα δεν έχεις την τρέλα, δεν είσαι καλλιτέχνης. Τι θα γίνει τώρα στο dancing που ξεκινάει από ό,τι έμαθα σε λίγο καιρό. Τι να γίνει. Τι θα γίνει. Εσύ τώρα θα το βλέπεις τηλεόραση, δεν θα αισθάνεσαι ότι θα είσαι μέσα. Εγώ. Άσε, δεν χρειάζεται. Γιατί. Το εμπέδωσα. Τόσο χορό τον εμπέδωσα. Θες να κάνουμε ένα ταγκό, αγάπη μου. Πού να το ρισκάρω. Εσύ έχεις γίνει μεγάλος χορευτής. Και εγώ δεν τολμώ. Πιο πολύ χορεύω παρά. Κουρεύω. Κουρεύω. Όχι, το κομμωτήριο δεν το σταματάω. Γι' αυτό έχω λίγο κουραστεί, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δουλεύω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και μετά πηγαίνω κατευθείαν εκεί. Δηλαδή είναι λίγο κουραστικό. Δεν είναι δηλαδή, εσένα στο κομμωτήριο σου δεν σε βρίσκει κανείς Σάββατο πρωί, αν θέλει να κάνει ένα κούρεμα. Όχι, τώρα σε λίγες. Τώρα που τελειώνω, θα με βρίσκει. Και τι δεν κλείνει ένα κομμωτήριο άλλου στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνει τα Σάββατα να κουρεύει εκεί, να είσαι έκτακτη συμμετοχή. Τελειώνω πάρα πολύ αργά. Α, και δεν μπορεί να ξυπνήσει. Δεν είναι εύκολο, λένε μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα. Δεν είναι εύκολη.
και φυσικά και ο κόσμος να τον κάνεις να είναι χαρούμενος. Πάντως, εκείνη τρίφωνα, την ώρα. Όλα τούμπα από μια συμμετοχή σε ένα παιχνίδι, έτσι. Μετά την Αργεντινή ξεκίνησε. Να πω την αλήθεια, όλα γίνανε. Στην Αργεντινή. Πήγε στην Αργεντινή. Δεν πήγε τότε με το Wipeout. Γυρίζετε στην Αργεντινή. Ελένη μου, ξεπατώθηκε. Ξεπατώθηκε, λέω. Στην Αργεντινή ξεπατώθηκε. Όχι, όχι. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Το dancing ήταν το δεύτερο. Πήγες όμως. Έτσι και εσύ τρέλα. Να σου πω την αλήθεια, πήγα για το ταξίδι. Μου είπαν θα πας στην Αργεντινή. Ναι, αλλά δεν σου είπαν. Τέσσερις μέρες. Θα πας να κάνεις τουρισμό. Λέω όχι, κύριε Λάτσε, θέλω 10 μέρες. Εντάξει, μου λέει. Δεν πήγα κι εγώ. Θέλω να παίρνει παλάτσιο, ξέρεις, έτσι το λέω τώρα. Ναι. Μου λένε 10 μέρες, κύριε Σαμαρά. Πήγα κι εγώ. Σου είπανε τι θα κάνεις. Όχι, μόλις τα είδα εκεί όμως. Ξεπατώθηκες. Είχες υπογράψει ότι δεν γυρνώ πίσω. Απαγορεύεται να γυρίσεις πίσω αν δεν τελειώσει το επεισόδιο. Με αυτά που είχα ζητήσει, μόλις τα είδα εκεί, λέω τώρα θα με διώξουν. Λέω κάνε τη Βλαχοπούλου και κάνε τις τρέλες σου, λέω Τρίφωνα. Γιατί δεν μπορούσα να τα κάνω. Έχω ψηφοφοβία. Δεν τα έκανα καλέτα. Πού να τα κάνω. Ανέβηκα εκεί πάνω και γύρισα. Ανέβηκε, γύρισε, μπήκε ο ναυαγοπνίχτης, πώς τον έλεγες. Δεν το έχω ρε παιδιά μου, δεν είμαι γι' αυτά εγώ. Δεν είσαι ρε μανάρι μου, αλλά το σοου. Διασκεδάζεις, δεν, το πας ωραία εσύ, με το δικό σου τρόπο. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα πώς είναι ρε Ασούλη, για πες γιατί είμαστε εδώ πέρα όλοι βλέπεις. Να τελειώσω λίγο με αυτό. Έφερα το ημερολόγιο μου συλλεκτικό του 95 που πρωταγωνίστηριά μου guest star ήταν η Ελένη Μενεγάκη. Είμαι και εγώ μέσα. Έλα ρε εσύ. Να τη θεά. 95. Χρόνια πριν. Θεά. Με πιο λίγο άλλο χρόνο. Που είχε κάνει την τιμή να δεχτεί. Τι ήταν... καλέ να σου κάνω τότε πάνω στο ξεκίνημά μου, σου είχα κάνει και την τιμή. Άσε μας τώρα. Μου, σε παρακαλώ. Για να δω λίγο τα υπόλοιπα κορίτσια, ναι, ποιες ήταν μέσα. Ναι. Και να πω ότι κάνω και φέτος ημερολόγιο με τον αγαπημένο σου φωτογράφο. Μαρίνα Πούπου, ότι πάνε τα παιδιά μας μαζί σχολείο με τη Μαρίνα μετά από τόσα χρόνια ξανασυναντηθήκαμε στα σχολεία. Έχει τρεις κόρες. Είναι και μια κούκλα η Μαρίνα ακόμα. Δηλαδή πολύ ίδια ακριβώς. Εύη Αδάμ. Άλλη κούκλα. Δήμητρα Κωστάκη. Δήμητρα Κωστάκη. Η Δήμητρα πού είναι τώρα. Κάποια στιγμή συνεργαζόταν νομίζω με τον σύζυγό της. Τον τότε σύζυγό της. Μαρίνα Τσιντικίδου. Εδώ. Αθηνά. Κοκαράκι. Κοκαράκι. Πολύ γνωστό μοντέλο τότε. Και Τίνα Ρούσου. Η Τίνα Ρούσου. Καλά, η Τίνα Ρούσου, εντάξει. Από τα πιο ωραία κορμιά της ελληνικής. Και ήταν, νομίζω, είχε βγει και αναπληρωματική μισή φίλιος. Ναι. Κάτι, μισή κόσμος, κάτι είχε βγει τότε η Τίνα. Ιωάννα Σουλιώτη. Ιωάννα Σουλιώτη, βέβαια. Κατερίνα Πετροπούλου. Μάνια Ντέλου. Μάνια Ντέλου. Ίδια επίσης. Ναι, Ρέα Τουτουτζή. Αυτά ήταν τα πιο hot κορίτσια της μόδας τότε. Και Τζένι Μπαλατσινού. Και είχα βάλει guest την Ελένη Μενεγάκη. Έλα ρε Τρίφω, πολύ ωραίο. Όχι, εσύ ήσουν guest. Μα εσύ είσαι η μόνη που δεν ήσουν μοντέλο. Εσύ ήσουν παρουσιάστρια τότε. Με συμπαθούσες. Όχι, αγάπη μου. Κάπως έτσι πρέπει να σου είχε έρθει στο μυαλό. Όχι, όχι, είχα ρωτήσει και τον κύριο Κωστόπουλο. Τότε. Ωραία. Ναι, τον Τίβα τότε νομίζω. Ναι, ήταν. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Και τώρα θα κάνω το καινούργιο ημερολόγιο, το 17ο. Αντρικό. Φέτος με τον αγαπημένο σου φωτογράφο, τον Κώστα Βούλη. Και τώρα είμαστε. Ναι, και αγαπημένο σας. Και είμαστε στην ιδέα. Γιατί δεν ξεχνάω τη δουλειά μου. Μπορώ να κάνω τις πλάκες μου, αλλά κατά βάθος. Κατά βάθος. Μέτρ. Του είδους. Λοιπόν, Ασούλη, πες μου για τη βδομάδα.